κοντά μας έχουμε τον Τζορτζάκη, τον Σάκη, από πλευράς της Ελπίδας Απών. Δεν τα κατάφερε τελικά να γυρίσει την Κομωτινή με κάτι θετικό σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έξοδο. Κάναμε μια καλή προσπάθεια, μας αδείξε θεωρώ το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, ψηλά τα κεφάλια για τη συνέχεια. Σάκη, η Ελπίδας Απών εκπροσωπεί ουσιαστικά έναν ολόκληρο νόμο όπως είναι στον νομό Κομωτινή. Είστε μοναδική εκπρόσωπο. Πώς βλέπεις το πρωτάμα αυτό, απρόβλεπτο και δύσκολο? Είναι ένα πρόβλεπτο, αλλά εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί όπως είπατε, εκπροσωπούμε ένα νομό, θα κάνουμε τα καλύτερα που μπορούμε. Τι κρατάς από το σημερινό παιχνίδι, τι έλειπε από την ομάδα σου και δεν μπορέσατε να πάρετε κάτι θετικό? Είχαμε μια καλή εμφάνιση ωραία, μας αδείξε λίγο το αποτέλεσμα, αλλά δεν είμαστε στην τελική. Συνεχίζουμε. Τώρα, όσον αφορά κάθε παιχνίδι, είναι ένας τελικός για την παραμονή κατηγορία, σαν ένα πρόβλημα, πρωτάμα ενός γύρου. Πιστεύεις θα τα καταφέρετε να τα αποκριθείτε? Πιστεύω έχουμε τις δυνατότητες να τα καταφέρουμε, θα το δείτε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Κοντά μας έχουμε τον αρχηγό της Ελπίδας Απών, τον Νίκο Τοφούντα, να μας πει παρόλο που η ομάδα του στάθηκε καλά στο πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε να διαχειριστεί τον χρόνο, δεν τα κατάφερε τελικά να πάρει κάτι σημαντικό από αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σίγουρα παίξαμε πιστεύω αρκετά καλά. Πιστεύω ήταν ένα από τα καλύτερα μας μάτς φέτος. Αλλά όταν δεν εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται, συνήθως έτσι γίνεται ότι θα πάρεις τον γκολ. Από μια ανυποψία στη φάση, έπιασε ένα τρομερό σουτ και έκανε το 1-0. Μετά εντάξει, δεν μπορέσαμε να ισοπαρίσουμε και πιστεύω αδίκως χάσαμε το παιχνίδι. Τώρα, η ομάδα σου εκπροσωπεί έναν ολόκληρο νομό όπως τον νομό Κομωτινής. Είστε μοναδική εκπρόσωπος. Δύσκολο πρωτάθλημα. Η Ελπίδας Απών στέκεται καλά. Αφήνετε στην άκρη αυτό το παιχνίδι και πάμε παρακάτω. Σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Εντάξει, ήταν μια αναποδιά. Ήταν ένα μάτς βέβαια το οποίο θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Ήταν μέσα στις δυνατότητές μας. Ωστόσο, θα κοιτάξουμε κάθε μάτς ξεχωριστά και θα πάμε να τα κερδίσουμε όλα. Αρχίζει να μιλήσουμε την Κυριακή με τους αμπελόκηπους δράμους. Ένα πρωτάθλημα πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, ενός γύρου. Συμφωνείς ή διαφωνείς με όλα αυτά που συμβαίνουν, παρόλο που οι ομάδες καλούνται να ανταποκριθούν για να μπορέσουν να σώσουν μια χρονιά δύσκολη? Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ορθώς ξεκίνησε και πρέπει να τελειώσει με κάποιο τρόπο, ας είναι και αυτός ο ένας γύρος. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θα βάλουν τα δυνατά τους και ο καλύτερος τουλάχιστον να μείνει στην κατηγορία και όποιος είναι να κερδίσει το πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι δεν καταφέρατε σήμερα να πάρετε κάτι από το σημερινό αγώνα, πιστεύεις θα κοστίσει την ελπίδα σας από στη συνέχεια? Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είπατε και το παραμικρό παιχνίδι που χάνουμε σίγουρα θα κοστίσει, αλλά πιστεύω θα κερδίσουμε τα επόμενα και θα είμαστε καλά. Νίκο, σου άρεσε η εικόνα της ομάδας σου ή πιστεύεις από μια άτυχη στιγμή φάγατε τον γκολ? Πιστεύω παίξαμε πολύ καλά, είναι ένα από τα καλύτερα μας που κάναμε και ήταν άδικο νομίζω το αποτέλεσμα, νομίζω ήμασταν καλύτεροι, αλλά συγχαρητήρια στους αντιπάλους, κέρδισαν και διαχειρίστηκαν το αποτέλεσμα. Και καλή συνέχεια και ευχαριστώ πολύ.